Καλησπέρα. Καλώ σα ζήσουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Δεκέμβρη έχει 9. Η 8η πάντω ήταν τουλάχιστον μια ιστορική μέρα. Και ήταν μια ιστορική μέρα γιατί εντάξει, κάθε χρόνο έχουμε τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, εξαγγελίε του Πρωθυπουργού. Ψάχναν οι άνθρωποι που του αφορούσαν τα περισσότερα από τα εξαγγελθέντα να καταλάβουν τι θα πάρουν, αν θα πάρουν. Για παράδειγμα, θα το πω, η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αστυνομικών Υπαλλήλων έκατσε κάτω, τα έβγαλε. Πόσα θα είναι η αύξηση τα νυχτερινά, έβγαλε 40 ευρώ. Για να ακριβό Έβγαλε 40 λεπτά αύξηση από το νυχτερινό και με προποθέσει που μπορεί να φτάνει και στι 40 ευρώ. Κάτσανε το ίδιο πράγμα να κάνουν οι γιατροί που είπαν ότι θα φορολογούνται ε, ανεξάρτητα, αυτό τελώ, όπω λέμε. Οι εφ εφημερίε του έτοιμα από τότε που εγώ ήμουν ψυχολογητή και αδύνατο, ε, κάτσανε να τα βγάλουν κάτω. Λέει, το πολύ να είναι 100 ευρώ, άντε να είναι 130, αν κάποιο κάνει εφημερίε μονίμω. Δεν σταματάει ποτέ. Ε, με αυτά και με αυτά αντιλαμβάνεστε ότι το καλάθι δεν ήταν αυτό απλό στοχό, δεν ήταν ότι δεν μπήκε τρίποντο, ήταν και αυτό καλάθι, θα έλεγε κάποιο. Αλλά, όπω συνήθως συμβαίνει στις δημοκρατίες, κάποιο πρέπει να δει το λάθο, να το επισημάνει, να εστιάσει την προσοχή του, να το αναδείξει, να αντιπροτείνει. Να, 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 να. Και αυτό ο κάποιο σε αυτή τη χώρα που προσπαθεί τέλο πάντων να μένει στη σωστή πλευρά τη ιστορία, δεν τα καταφέρνει πάντα. Όπω η παρέα μα εδώ προσπαθεί να μένει στη σωστή πλευρά τη δημοσιογραφία, δεν τα καταφέρνει πάντα. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν πάρα πολλά πρωτότυπα. Η αντιπολίτευση αντιπολιτεύεται τον εαυτό τη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μιλάω για τη μείζων αντιπολίτευση, γιατί και στο Πασόκ έχουν τα θέματα του, αλλά έχουν μπει σε μια διαδικασία που μέχρι τώρα κυλάει ομαλά για να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο θυμίζω ότι υπήρξε Κυβερνό κόμμα, η προηγούμενη από την κυβερνητική κατάσταση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Φτάσαμε από τα 2.200.000 ψηφοφόρου του 15 του Γενάρη σε μια συμμετοχή που δεν έφτασε καν τι 150.000 για να εκλεγεί ένα πρόεδρο. Αυτό είναι δυστυχώ ένα μέγεθο το οποίο δεν μπορεί κάποιο να το προσπεράσει. Ο πρόεδρο προφανώ και εξελέγει καθαρά, παίρνοντα ένα 56% από αυτού, δηλαδή 74.000 ψήφου επικαλέστηκε την πλειοψηφία στη βάση και είπε να κάνει ένα restart που θα έλεγε και ο Αλέξανδρος Πλώσσας που προηγείται. Ε, σε αυτό το restart κάτι δεν πήγε καλά. Ιστορικός καταγεγραμμένο και αντικειμενικό γεγονός και όχι προσωπική άποψη ή σχόλιο οποιοδήποτε δημοσιογράφου έχουμε την πρώτη έκπτωση προέδρου από το αξίωμά του με βάση μια πρόταση που κάνει το κορυφαίο καθεδοδηγητικό όργανο που επίσης είχε εκλεγεί από τη βάση σε μια άλλη ιστορική στιγμή και που έρχεται να αναιρέσει την εκλογή του Προέδρου από τη βάση των μελών και των φίλων. Πρωτοφανέ. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Πώ φτάσαμε εκεί, Προφανώ και έχουν γίνει μια σειρά λάθη. Και επιτρέψτε μα να ξεκινήσουμε από αυτό, όπω έκαναν εξάλλου και οι περισσότεροι συνάδελφοι, και μετά να πάμε στα καλάθια, τα μέτρα και τα αντίμετρα. Γιάννη Μακρυγέννη, καλώ τον. Καλησπέρα, Γιώργο. Να του πούμε Νίκο και καλό κουράγιο, γιατί από ό,τι κατάλαβα το Σαββατοκύριακο. Έχουν ανοίξει πλάτε, Όμω. Ναι. Από το κουπί. Το κουπί, είναι α, καλό αυτό. Α, α, πάρει από τα ξενύχτια Φοβερέ διεργασίε, όπω καταλαβαίνει. Δεν πέφτει έτσι εύκολα ένα αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση από το προεδρικό αξίωμα. Συνέβαλε Πρωτο... να πέσει, δηλαδή. Πρωτοφανώ δεν συνέβαλε καθόλου να πέσει. αλλιώς να πέσει. Να παίρνουμε, τέτοι... παίρνουμε μέρο σε τέτοιου είδου διεργασίε, <laughs> Νίκο. Δεν είναι το θέμα μα αυτό. Καταγράφουμε, βλέπουμε. Ε, νομίζω ότι. Ευνηδίασε πολλού, για να είμαστε ειλικρινεί. Υπό την εξή έννοια, Γιώργο και Νίκο, η συμμαχία έστω και τη τελευταία στιγμή του Στέφανο Κασελάκη με τον Νίκο Παπά έδωσε μια εντύπωση και στον ευρύτερο κόσμο που παρακολουθεί, αλλά κυρίω έδωσε, και εδώ ήταν ίσω το παραπλανητικό του πράγματο, έδωσε την εντύπωση στο επιτελείο του κυρίου Κασελάκη ότι καθαρίσαμε. Ότι ελέγχουμε την κεντρική επιτροπή. Πρέπει να σα πω ότι δεν έγινε στην πραγματικότητα καμία κινητοποίηση. Γιατί σε αυτέ τι αναμετρήσει, τι εσωκομματικέ, έχει μεγάλη σημασία και το πολιτικό διακύβευμα, το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται μια σύγκρουση, αλλά έχει και το οργανωτικό. Επίτρεψε μια μικρή διακοπή. Ναι. Έτσι, και θα σου ζητήσω να επιτρέψει τι διακοπέ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να εξηγήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμο πώ αυτό το χωρί ιστορικό προηγούμενο γεγονό να εκπέσει δηλαδή ένα πρόεδρο από... μετά από 11 μήνε από την εκλογή του συνέβη. Να θυμίσω κάτι, Νίκο, και δεν είναι ότι εγώ είμαι ο πονηρό παρέα. Εξάλλου, νομίζω ότι εσύ φημίζεσαι για πιο πονηρό από μένα. Ε, Αυτά τώρα... Θέλω να θυμίσω τη φράση του Νίκο του Παπά. Όταν ρωτήθηκε για το αν ο πρόεδρο, τώρα ε, πρόεδρο πια Κασελάκη, θα εκπροσωπούσε το ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Και είπε εφόσον δεν έχει εκπέσει. Εφόσον δεν έχει εκπέσει. Είναι κάτι το οποίο το σχολιάσαμε στην εκπομπή, το επισημάναμε, επειδή ο Νίκος Παπάς δεν είναι χθεσινός, το μόνο που δεν είναι είναι αυτό, για να βάζει μια τέτοια παράμετρο από πριν, σαφέστατα υπήρχε ένα θέμα ανοιχτό. Ένα από τους λίγους που ξέρουν την κομματική γεωγραφία τόσο καλά ο Παπάς, νομίζω ότι αυτό που είπε τότε είχε αποδέκτες και τον Κασελάκη, Ήξερε ο παπά από την Παρασκευή ότι ένα σημαντικό αριθμό από αυτού που μέχρι τότε υποτίθεται ότι ήταν τη Πλευρά παπά, είχαν μετακινηθεί στου 87, mm -hmm. όπω και οι 87 όταν αποφασίσανε. Οι 87 που γίνανε 100. Οι 100. 100. Όταν... 99. Οι 99. 99 έγιναν στην αρχή ναι. με το κείμενο που παρουσίασαν και στην πορεία μετά από τι Η του 163. Την πρώτη συμμορφή ξέρανε ότι θα περάσει. Ναι. Μόνο και... που δεν ήξερε ήταν εδώ... ο κύριο Κασελάκη. Και εδώ έρχομαι πάλι στο Γιάννη, γιατί ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτή η βαθιά γνώση που ε, ανέφερε και ο Νίκος για τον ε, Νίκο Παπά. Γιατί έχουμε και τον Πέτρο Παπά. Τώρα θα πρέπει να λέμε ο Πίνη και ο, ο Νίαι Ε, Τέλο πάντων, όπω και αν Ψάχοντας έχει. Ψάχνοντα του παπάδε τώρα. Ναι, εδώ παπά εκεί, παπά. Είναι τέλος λίγο παπάς. περίεργα τα πράγματα. Να, 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 να πω γιατί το βάζω στο τραπέζι. Yeah. Ακόμα και αν δεν είσαι ο σοφό, ο ε, βαθιά αναλυτικό περί τα πολιτικά, νομίζω με το που πέρασε η πρόταση για να είναι μυστική η ψηφοφορία, πράγμα για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση πέσαν και σακούλες και κουκούλες και όλα τα σχετικά, με το που φάνηκε ότι υπήρχε μια άνετη πλειοψηφία για να περάσει η πρόταση για μυστική ψηφοφορία, θα έπρεπε να τα ξαναζυγίσει λίγο τα πράγματα και ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος θέλω να πω όσο πιο αποστασιοποιημένα μπορώ, ότι στην εισαγωγική του ομιλία ήταν aggressive που θα λέγανε στα καλά ελληνικά, επιθετικός και σε πολλές περιπτώσεις διχαστικός. Κατέβηκε να καθαρίσει. Κατέβηκε να τσακωθεί. Ναι. Ε, θα σου πω για αυτή την ομιλία, κάνοντα ένα σχόλιο νωρίτερα για το οργανωτικό που έλεγα. Για μένα είναι ανεπίτρεπτο, και εδώ φαίνεται και η ευθύνη τη ηγεσία αλλά και όλων των άλλων, και δείχνει αν θες, και το πρόβλημα που έχει συνολικά mm. το κόμμα, από μια τόσο κρίσιμη διαδικασία να λείπουν από την αίθουσα 84, 85 συγγνώμη, μέλη της Κεντρική Επιτροπής. Δηλαδή, μια ενσυναίσθηση να έχει ω μέλο του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου ενό κόμματο, ε, δεν μπορεί να κάνει διακοπέ. Δεν μπορεί να είσαι, όπω βρήκαν όντω, μία μέλο ε, της τη Κεντρική Επιτροπή με το μαγιό κυριολεκτικά. Δεν θα πω περισσότερε λεπτομέρειε και τι λένε τι ψηφίζει, γιατί έγινε και αυτό έτσι με τα τηλεφωνικά. Ο, επιστρέφω λοιπόν σε αυτό το. Θα το προ... αναφέρει, να πούμε ότι είναι και εδώ πάλι κάτι πρωτόγνωρο. Ναι. Όπω γενικώ όλη η ιστορία Στέφανο, είναι κάτι πρωτόγνωρο πολιτικά, δηλαδή ο τρόπο που εμφανίστηκε, ναι. που πήρε το κόμμα, που κύλησαν αυτοί οι ναι. 11 Ότι σήμερα που μιλάμε, ο μέχρι χθε πρόεδρο δεν μπορεί να συμμετάσχει στι διαδικασίε. Όλα είναι πρωτότυπα. Να πω ότι είναι επίση πρωτότυπο και δεν ξέρω αν θυμάστε εσεί, επειδή είσαι και μεγαλύτερο Νίκο. Τώρα θα έχω μεγαλύτερη. Ναι. Θα το λέω συνεχώ. Ναι. Γιατί με κάνει να αισθάνομαι ε, τζόβεν. Να το πω και αυτό ότι εδώ μιλά για μία μυστική ψηφοφορία όπου στι 76 περιπτώσει πόσε ήταν. 78. 78, τον, 76, 76. 76 των τηλεφωνικών πα... ψήφων δεν ήταν μυστική. Δηλαδή, όταν παίρνω εγώ τηλέφωνο και το σκόνο Μακριγιάννη και του λέω: Ελά, κουνταλάκι είμαι. ψηφίζω εναντίον τη πρόταση ή υπέρ τη πρόταση, εκείνη τη στιγμή έχει πάψει να δει. Υπάρχει ένα τριπλό λάθο του Κασελάκη ή τη ομάδα περί τον κύριο Κασελάκη και αυτού που είχε υπευθύνου για να δουν τα κουκιά στην Κεντρική Επιτροπή. Το πρώτο είναι ότι δέχθηκε να υπάρξει ε, ψήφος δια τηλεφώνου. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα επιπλέον 78 ή 76, όσο, όπως λέτε, τηλέφωνα, η πρόταση δεν θα συγκέντρωνε το 50-1. Δεν θα έφτανε τους 148 που χρειαζόταν. Γιατί το καταστατικό αναφέρει ρητά ότι χρειάζεται το 50-1... Των uh, 300, των 200. Ε, ε, γιατί όμω το ρίχνει το φταίξιμο από πας, μισό ρίχνεις ρίχνει το φταίξιμο μισόλευμα. στην ηγετική ομάδα, στον κύριο Κασελάκη που το δέχτηκε αυτό. Μα... Και όχι σε αυτού που του σκαρφίστηκαν και είπαν Παι, παιδιά όλοι, και όλοι αυτοί, ο Κασελάκη όμω είναι ο αρχηγό. Ο Κασελάκη θα πρέπει να γνωρίζει τι γίνεται από κάτω. Δεν ξέρω ποιου εμπιστεύεται. Ποιο έχει Όχι για την αριθμητική. Φέρουν ευθύνε γιατί πρόκειται για μια Α, αναμέτρηση. Δεν όσοι χειρίστηκαν από την πλευρά ας, του κύριο Κασελάκη. Εγώ, αλλά... Με τον κύριο Κασελάκη. Με συγχωρείς. Τώρα, αν ήταν η κυρία Σβίγκου, αν ήταν ο κύριο Καπνισάκη, Μα... αν ήταν κάποιο άλλο που μετρούσε και του έλεγε, ξέρει, Στέφανε, βγαίνουμε, τα κουτιά βγαίνουν. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε απόφαση να γίνει μυστική ψηφοφορία και μετά δεχτήκανε. Να υπάρξει και ανοιχτή ψηφοφορία, καταρχήν αυτό ναι. Ε, ε, την ναι. λεπτό, την ψηφοφορία στον αέρα. Αλλά όταν δέχεσαι, δεν υπήρχε περίπτωση οι 87 και ο Πολάκης να φτάσουν τους 148. Έτσι, λοιπόν, φτάσανε τους 148 και καθερέθη ο κύριος ε, Κασελάκης. Ο, είναι απλά δά, τα δά, πράγματα. Μισό λεπτό, δεύτερος, ε, ε ο, είναι, τρόπος το τώρα, σου, δά, ο τρόπος που το λες τώρα... Εκτίμησή σου Μισό λεπτό, ο τρόπος που το λες, υπάρχει μια... Στου αριθμού τη αντισημητική Δεν διαφωνώ. Την ότι... τηλεφωνική Γιώργο. Ότι ξέρει γιατί δεν έχουν ψηφίσει. Ο Νίκο έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Περίπου ψήφισαν μισή-μισή, ε, οι 86 περίπου, ε, αλλά με αυτέ τι ψήφου από τηλεφώνου συγκεντρώθηκε ή ξεπεράστηκε κατά πολύ, κατά 15, το όριο του 148 για να ε, περάσει τυπικά mm -hmm. και κανονικά η πρόταση δυσπιστία. Όμω, εδώ έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν μπορεί να φταίει αυτό που δέχτηκε κυρίω, αλλά αυτό που είχε την έμπνευση και την επέβαλε την έμπνευσή του για τηλεφωνική ψήφο. Και το δεύτερο, έτσι όπω το λε, την μηχυρή, πραγματικότητα. Ή, 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 ναι, ναι βρυδική. Και πετρέλαιο. Ναι, και... και το δεύτερο. 87. 87, άρα λοιπόν, σχέρω, σχέρω, άρα σχέρω, σχέρω. λοιπόν, οι 87 φαίνεται ότι <χερω> ξέρουν καλά τα εκλογικά παιχνίδια τα, και τα μαγειρέματα, τα... Η άλλη πλευρά. Το πρόταση, Θα κάνανε πρόταση μορφή αν δεν είχαν μετρηθεί. Μιλάμε για με τα Να, να, δούμε, και, λοιπόν, να ή... δούμε και κάτι άλλο για να μην μπλέξουμε δεν τόσο τους πολύ. Του έβγαινε το 148. Δά, αν ήταν τα τηλεφωνικά. Δεν του έβγαινε. Ε, όχι, δεν λέω τους έβγαινε. ότι, Ό... ότι Άρα... προφανώ έκαναν την πρόταση μορφή έχοντα ζυγιστεί μεταξύ του. Εγώ είχα πει και δεν το λέω αυτάρασκα, ότι ανεξάρτητα με το ποιο θα κερδίσει. Από αυτή τη διαδικασία θα βγει ένα κόμμα ξανά διχασμένο, να μην μπω διαλυμένο. Για να τα λέμε όπω είναι τα πράγματα, διότι, ε, να το πω κι αλλιώ, οι διάφοροι φανατικοί υποστηριχτέ τη μια πλευρά, τη άλλη πλευρά και οι διάφοροι groupers προφανώ δεν έχουν πολιτικό κριτήριο σε αυτά που λένε. Είναι με τον ένα, είναι με τον άλλο και βρίσκονται απέναντι. Με τον οποίο υποτίθεται ότι είναι και σύντροφοι. Να το βάλω σε μία βάση και να προκαλέσω τον Γιάννη να απαντήσει. Μα σου κάνουν πρόταση μορφή επειδή την προκαλεί. Και χάνει το πλεονέκτημα. Χάνει το πλεονέκτημα. Ναι. Να προκαλέσει εσύ τι εκλογέ. Σωστό. Και να πα αυτέ τι εκλογέ ω πρόεδρο. Φέρνουμε το παράδειγμα του Νίκου, του Ανδρουλάκη. Ναι. Πώς Πώ πάει στι εκλογέ του Πασό. ως Ω πρόεδρο. Ω πρόεδρο αποδέχτηκε την πολιτική πρόκληση. Να πούμε λοιπόν τώρα εδώ τα δύο μοιραία λάθη που υπήρξαν από την πλευρά του Κασελάκη πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Πέρα δηλαδή από το γεγονό ότι εμφανίστηκε όλο το στρατηγείο εκεί ω ασκέρι και δεν ήλεχε τίποτα και ακόμα χειρότερα δεν γνώριζε τι ελέγχει και τι δεν ελέγχει. Το πρώτο στρατηγικό πολιτικό λάθο είναι το γεγονό ότι άργησε να κάνει συμμαχίε γιατί υποτιμούσε το ιστορικό του κόμματό του με άλλα, άλλες πτέρυγες, άλλα στελέχη και παράγοντε που ήταν ε, 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 αναγκαίες αυτές οι συμμαχίε για να προχωρήσει παρακάτω. Δηλαδή η συμμαχία με τον Νίκο Παπά ήρθε πολύ αργά και αποδείχθηκε πολύ λίγη. Αυτό ήταν το πρώτο μοιραίο λάθος που διέτρεξε, αν θέλετε, και όλη αυτή την ενδεκάμενη διαδρομή να του κυρίου Κασελάκη. Πιστεύεις ότι υπήρξε συμμαχία. Αλήθεια το ρωτώ. Ναι. Γιατί η αίσθησή μου είναι ότι σε ένα από τα λάθη. Κατά, κατά τη γνώμη μου, μην την κρατήσετε, πετάξτε, αν πιστεύετε κάτι άλλο. Ναι εννοώ τη αποπομπή από την Προεδρία τη Κοινοβουλευτική Ομάδα του Φάμελου. Υπήρχε κάποια άλλη πρόταση πλην του παπά από την πλευρά του Κασελάκη. Δεν υπήρχε. Θέλω να πω ότι εδώ κάποια, κάποια πράγματα μάλλον έχουν διαμορφωθεί εξ ανάγκης. Δεν πρόκειται για πραγματικές συμμαχίε. Θα πω και κάτι χωρίς να δώσω περαιτέρω διάσταση, γιατί δημοσιογράφοι είμαστε, δεν είμαστε ασφαλίτες. Ο έβδομος όροφος της Κουμουνδούρου αδειάζει από τους συνεργάτες του ε, Το μέχρι πα... χθες πρόεδρου, του κυρίου Κασελάκη. Ε, λογικό είναι. Δεν φεύγουν όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν, διότι προφανώς αντιπροσώπευαν σε αυτή την ομάδα και ανθρώπους που είχαν στήριξη ή αν θέλεις εκπροσωπούσαν σε αυτή την προηγούμενη άτυπη συμμαχία άλλους ανθρώπους, όχι τον Κασελάκη. Ο παπά ας πούμε, αυτό εννοεί. Παπά, ναι, υπάρχουν, βεβαίω είναι. Τον Παπά Παύλα είναι. ό,τι είναι αυτό. Αλλά όμω το λάθο, το μοιραίο, όπω είπα, του Κασελάκη είναι αυτό ότι δέχθηκε, Άρα οι άλλοι κερδίσανε την πλειοψηφία για να τον διώξουν. Το δεύτερο τραγικότατο λάθο του Κασελάκη είναι ότι δεν πήρε την πρωτοβουλία και αντί να του λέει, κάντε μου μορφή, να πει πάμε κατευθείαν στη βάση. Συμφωνώς, μέχρι σε αυτό μέχρι σε να, μέχρι σε να το γίνουν, ναι. λεπτό, αυτό, Μέχρι θέλετε. να γίνουν οι εκλογέ, θα παρέμενε πρόεδρο. Και το πιο βασικό, ακόμη και να ήθελε να φύγει θα χρειαζόταν μόνο πέντε βουλευτές για να συγκροτήσει την βουλευτική ομάδα που του έχει. Τώρα που δεν είναι αρχηγό. Στάσου, στάσου, στάσου. Δεν μπορεί. Στάσου εκεί. Okay. Γιατί, γιατί χρειάζεται δέκα. Να, να την πάμε την κουβέντα και εκεί, αφού μάθουμε αν υπάρχει yeah. απάντηση. Αν υπάρχει απάντηση από το ρεπορτάζ, Γιάννη, γιατί επέλεξε να μπει στη λογική της μορφή. Τον παραμύθιασαν οι συνεργάτε του ότι ε, θα περάσει, ότι θα κολλώσουν και δεν θα φτάσουν εκεί. Για ποιο λόγο. Ε, υ υπήρχε αυτή η λανθασμένη εικόνα. Ε, υπήρχε ε, αυτή η υπεραισιοδοξία ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Δεν θα τον ρίξουνε γιατί είναι όλο αυτό το ιστορικό πρωτοφανέ και πάει λέγοντα. Υπήρχε μια τέτοια σιγουριά και δεν ε, κατέβηκε, α το πούμε, η ομάδα κανονικά στο γήπεδο. Θα σα πω λοιπόν και το μοιραίο λάθο το οποίο έκανε το βράδυ τη Παρασκευή ή τι κρίσιμε ώρε πριν κατέβει να μιλήσει. Λέω κατέβει γιατί στο ξενοδοχείο που είναι mm -hmm. είναι στο πρώτο υπόγειο και ε, το δικό του γραφείο. Γιατί πάντα οι αρχηγοί, οι άλλοι παράγοντες έχουν και κάποιο στρατηγείο. Είχε στο τραπέζι. Γιώργο και Νίκο, δύο εισηγήσει για τι ομιλίε. Η μία εισηγήση έλεγε: θα πα, θα εμφανιστεί ενωτικά, χαμηλού του τόνου, θα κάνει ανοίγματα, θα κάνει αυτοκριτική, θα πει ότι γίνανε όλα αυτά τα λάθη. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά όμω τώρα είμαι ενωτικό. Να κάνει ενωτικό κάλεσμα και να πάνε όλοι μαζί να χαμηλώσει του τόνου, να πείσει για τι καλέ του προθέσει το ενδιάμεσο κομμάτι τη Κεντρική Επιτροπή που έχει κουραστεί από όλη αυτή την αν θέλετε, Όπως και ο περισσότερο κόσμο παράθεση που έχει επιλέξω, σωστά, και στο τέλο να πει: Αν θέλετε, κάντε μου πρόταση μορφή. Εγώ το αντιλαμβάνομαι, αλλά σα καλώ να μην πάμε σε μια τέτοια σύγκρουση. Θα είναι διχαστική. Σα κάνω τα ενωτικά ανοίγματα. Και υπήρχε και μια δεύτερη εισήγηση, πρέπει να σα πω, που έλεγε: Πήγαινε με μετοπική επίθεση στου απέναντι, στου αμφισβητήρε σου. Αυτοί δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ. Ε, κάνε μια άγρια επίθεση με τοπική ε, διχαστική, την, είδαμε την είδαμε, είπαν, πάνω κάτω, μισό λεπτό, πρόσεξε τώρα ποιο είναι το λάθος. Και στο τέλος αυτής της, ομιλία, ομιλίας, Γιώργο, έλεγε ότι προκήρυξε εκλογές, εκλογές. κάνε κάλπες, στήσε κάλπες. Άρα, σε... Στις 3 Νοεμβρίου υπήρχε α, και ημερομηνία. Αν πρέπει. το καταλαβαίνω καλά, Γιάννη, και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, στοιχείο, το ρεπορτάζ ολόκληρο πολύ χρήσιμο, για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε και σε ε. αυτή την εξέλιξη, Παίρνει τι δύο ομιλίε, τι διαβάζει, τι πάει στο Σέικερ και παίρνει την επιθετικότητα. Μπράβο. Και όχι τι εκλογέ. Μπράβο. Αλλά τη, μομφή. αλλά τη μομφή. Ανακατεύει, λοιπόν. Κα, κάνει ένα χ. Δηλαδή τι χ. Δηλαδή, δηλαδή παίρνει από τον ένα την επιθετικότητα. Και αντί να πάρει τι εκλογέ, παίρνει τη μορφή που θα έπρεπε να την πάρει σε περίπτωση που ήταν ενωτικό. Ακριβώ. Γιατί, κοίταξε, όταν κάθεσαι και λε. Για να καταλάβει κιόλα που σε ακούει από κάτω. Ο κεντρικό Επιτροπάριο mm -hmm. ή ο συριζέος, το κοινό, το ευρύτερο που σε ακούει ή και το στενό. Όταν λες ότι με μαχαιρώνεται και δεν μπορώ να καθίσω στην καρέκλα μου σημαίνει ότι πάμε σε αναμέτρηση και η αναμέτρηση σημαίνει κάλπε. Έτσι λύνεται αυτή η διαφορά. Δεν λύνεται με μια διαδικασία μέσα στην Κεντρική Επιτροπή. Επίση, θέλω να σου πω Έτσι, ότι ε, 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 παρακολουθώντα ε, όσο μπορεί κανεί να παρακολουθήσει μέσω του iFrame αυτή τη διαδικασία, αλλά και μετά όλα τα ρεπορτάζ που παίξανε, τη τι τηλεοράσει κτλ., πρέπει να πω ότι αυτή είναι ατμόσφαιρα γηπέδου. Έτσι. Και δεν είναι και καθόλου κολακευτικό για τον ίδιο τον πρόεδρο Κασελάκη, τον έκτοτο πλέον πρόεδρο, να είναι ο πατέρα του, αυτός που σηκώνεται και ως ανηματέρ, ως αρχηγός μιας κερκίδα, δίνει το σύνθημα και για, είναι ε, μειωτικό για τον ίδιο... Δεν είναι πρώτη φορά, Γιώργο μου. Ναι, αν αλλά θυμάσαι. είναι μειωτικό. Α, βέβαια είναι μειωτικό. είναι μειωτικό. αν θυμάσαι, όταν έγινε ο γάμος του κυρίου Κασελάκη, ο πατέρας του δήλωσε ότι η οικογένειά μας έχει μεγάλα σχέδια για το κόμμα και για τη χώρα. Άστε. Όταν ο αδερφός του κυρίου Κασελάκη ε, έβγαινε σε αντιπαράθεση με το Φαραντούρι. Εδώ είναι πρωτοφανή να εμπλέκονται άμεσα μέλη της οικογενείας, να λέγουν ότι έχουμε σχέδια για τη χώρα, για το κόμμα. Όχι ο αρχηγός, ο να, πατέρας ναι. ή ο αδερφός. Κανονικό Ένα... δεν το λες πάντως. Όχι. Όπως και όλο αυτό δεν λες κανονικό. Όχι, δεν είναι κανονικό. Επίτρεψέ μου πάντως, όλα όμως, επειδή, πρέπει να καταλάβει ότι επειδή έκανα εγώ την αναφορά, να πω ότι δεν είναι ποτέ μέσα στο κομμάτι των, του σχολιασμού, τουλάχιστον του προσωπικού, τα οικογενειακά, αυτή ήταν όμως μια, μια εικόνα που δυστυχώς, ξαναλέω, ήταν μειωτική. Και για τον ίδιο τον Στέφανο και για το κόμμα. Θέλω όμως να βάλω σε σένα ένα θέμα, γιατί εμέσως έβαλε σε ζήτημα δημιουργίας κοινοβουλευτικής ομάδας Κασελάκη. Αυτό σημαίνει ένα άλλο κόμμα. Βεβαίω. Ο κύριος Κασελάκης έχει τις εξής επιλογές. Τρεις. Να κατέβει για υποψήφιος πρόεδρος, να χάσει και τότε θα πρέπει να δει τι θα κάνει. Θα μείνει στην Ελλάδα, δεν έχει καμία πλέον θεσμική. Να συμμετάσχει λοιπόν σε εκλογέ, ήρθε. Ναι, Είναι να κερδίσει. Ένα-ένα. Λοιπόν, κατεβαίνει, χάνει, τι κάνει, δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα. Mm -hmm. Κάποιοι του λέγανε πριν τι ευρωεκλογέ, τουλάχιστον πήγαινε για ευρωβουλευτή, να έχει μια θεσμική ιδιότητα και μην περιμένει να γίνει βουλευτή με όλα αυτά τι παρετήσει. Άρα λοιπόν, αν κατέβει και χάσει. Δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα, άρα δεν έχει και τι να κάνει. Τι να είναι, μέλο ενό κόμματο το οποίο η νέα του ηγεσία δεν θα τον θέλει. Δεύτερον, να αποφασίσει να μην κατέβει και να φύγει. Oh, στο Μαϊάμι, πολλοί, πολλοί λένε ότι τα θέματα τα οποία τον αφορούν, που μπορεί να σχετίζονται με τα και κλπ. δεν έχουν λήξει. Αυτά τα οποία κατέθεσε, λένε τουλάχιστον οι κυβερνητικέ πηγέ, δεν είναι. Διαφορετικά από αυτά τα οποία έχει παρουσιάσει, αν θυμάσαι, ένα εξελάκι. Το τρίτο είναι να κατέβει και να κερδίσει. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ούτε στην πρώτη ούτε στην τρίτη περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ενωμένο. Mm -hmm. Αν yeah. α, κερδίσει ο κ. Κασελάκη, νομίζω οι υπόλοιποι θα φύγουν. Θα τη... Τη... κερδίσουν οι άλλοι. Ανοίξαμε Ιάκη. τη βεντάγια. Σ... Σ... Επειδή είπε όμω για την κοινοβουλευτική ομάδα, εάν ο κ. Κασελάκη κατέβαινε με δική του βούληση. Ε, να πει πάμε για εκλογές, θα παρέμενε πρόεδρος μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Όπου εδώ θα είναι η νέα μεγάλη κόντρα πώς και τι, αν θα είναι η, το Συνέδριο έκτακτο, αν θα είναι διαρκές και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να δούμε πώς θα μπορούν να αποτυπωθούν οι συσκευισμοί. Αν λοιπόν ο Κυριος Κασελάκης παρέμενε, του αρκούσαν πέντε βουλευτές, εφόσον τα, δεν τα βρίσκει ή έδιωχνε τους διαφωνούντες, για να, mm. να, έχει, υπάρχει για μια να ομάδα. उ, ή, τώρα όχι, δεν τώρα χρειάζεται 10. 10 χρειάζεται. Ανεξάρτητος 10 χρειάζεται. Όχι, όχι. Αν παρέμενε. Αν παρέμενε ο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Αν παρέμενε και έδιωχνε. Και κρατούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και έδιωχνε του άλλου. Και έδιωχνε του άλλου 30. Ναι, ναι, και κρατούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το, ε, το, εδώ, όρο, το, όριο είναι οι πέντε βουλευτέ. Το όριο ναι, είναι οι πέντε σε ομάδα. Αλλά αυτό που λέω τώρα αν είσαι, θα διώξει 30, αν έχει την ομάδα, αν του διώξει. Χρειαζόταν. Δεν έχει σημασία. Λέμε το τυπικό, σε, το τι προβλέπει ε, νο, ο κανονισμό. Νομίζω, Νίκο, για, για, να το πάμε Εγώ, παρακάτω. Πώς. Αυτό που λέω είναι ότι είχε μια δυνατότητα την να μείνει και ω πρόεδρο ενό κοινοβουλευτικού κόμματο. Ακόμα και πολύ μικρού. Για πάμε τώρα να δούμε. Πάμε Εκεί τώρα. όμως η αναλογία, αν δεν κάνω λάθος, και με βάση την καταγραφή που έγινε, είναι... με την αλλαγή του Φάμελου με τον Παπά, ναι. δεν φάνηκε να είναι υποστηρικτική προς τον Κασελάκη. 17, Δεκα... Όχι, 17, 17 πήρε ψηφού για την Ελλάδα. Θυμίζω ε... ότι πήρε του 17 πριν ορκιστεί η υπόψη Τσαπανίδου. Ναι, δεκτο... και, και χω... 18. Ναι, πριν, 17. 19 είναι. 17-18. 17, 17, 17, 35 είναι. Όχι, γιατί με συγχωρείτε. Ο Πολάκη. Η Λινού είναι η τρίκουσα. Λοιπόν, η Λινού τότε ε, ψήφισε. Τότε ψήφισε. Ψήφισε η Λινού. Ναι. Οπότε τώρα θα, λέμε... θα βάλει την Τζαπανίδου και τον uh, Τσίπρα, ναι. συν τον Πολάκη. Α, Αλλά πάνω για να... ένα δευτερόλεπτο μόνο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο για να ολοκληρώσω. Ε. Σε σχέση με τα κοινοβουλευτικά του κυρίου Κασελάκη. Αν ο κύριο Κασελάκη λοιπόν τώρα χάσει την ψηφοφορία και πάει να φτιάξει ένα δικό του κόμμα και πάνε κάποιοι βουλευτέ μαζί του. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Πέτρο Παπά, αν θα είναι ο Νάβαρχο, αν, 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 κυρία Τζάκρη, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, η κυρία Ραλία Χριστίδου, αν έστω πάνε ορισμένοι. Τι θα γίνει, θα είναι αυτό το οποίο κατήγγειλνε, δηλαδή ότι μην διανοηθείτε να φύγετε γιατί θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ, θα το έχει καταφέρει αυτό. Και δεύτερον, εκεί που έλεγε παραδώστε τι έδρε. Ναι. Θα θα του πούνε κάτι... ακριβώ το ίδιο πράγμα. Μίλιο, Δεν είσαι δηλαδή... πρόεδρο. Στο φινάλε-φινάλε, είναι... δηλαδή, οι, εκλε... οι απεξία... εκλεγμένοι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω... εξελέγησαν Ρράβο. με άλλο πρόεδρο. Με άλλο. Νομίζω Έτσι, το... Άρα, έπαιξε τα αρέστα του χωρί να ξέρει πόκα. Πάντω, πάμε πολύ μακριά. Στης, ε, στη Βουλή, πραγματικά υπάρχει, υπήρχε μάλλον μια ισορροπία τρόμου η οποία θα είχε τι δυναμικέ τη εάν ο κύριο Κασελάκη παρέμεινε πρόεδρο και πήγαινε το κόμμα με αυτόν τον τρόπο στις εκλογές. Ε, τώρα είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Ο κύριος Καζαλάκης πράγματι έχει ε, την πρώτη επιλογή να κατέβει ε, στις εκλογές. Για να δώσουμε λίγο παρακάτω το θέμα. Εδώ είναι... Εσύ τι ε, εκτιμάς, θα κατέβει? Εδώ, θα σου πω, θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το εύρος και την ένταση των αντιδράσεων και των υπέρ του αντιδράσεων για, το, για αυτό το οποίο έγινε στην Κεντρική Επιτροπή, από τη βάση δηλαδή, πώ θα αντιδράσει η βάση. Και το δεύτερο στοιχείο που θα καθορίσει τι αποφάσει του, κατά τη γνώμη μου, μιλώντα πολιτικά τώρα, γιατί μπορεί να μπαίνει και το θέμα τη ψυχολογία και των δυνάμεων των προσωπικών που έχει κάποιο. Πολιτικά, το δεύτερο το οποίο θα κρίνει την απόφασή του αυτή, Νίκο και Γιώργο, είναι πότε θα γίνουν εκλογέ, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει. Μία διάθεση από την τωρινή ηγεσία, το πούμε, την τωρινή ηγετική ομάδα, ε, δεν είναι βεβαίω ένα ενιαίο σύνολο αυτό. Αλλά από κάποιου ανθρώπου, το κύριο των 87, να πάμε σε μια μακρόσυρτη διαδικασία ώστε να ξεχαστεί αυτό το οποίο έγινε χθε. Το οποίο να συμφωνεί καταλαγιάσουν... Το οποίο. Συμφωνεί και ο Παπά. Ναι, δεν συμφωνεί ο Πολάκη. Ο Λάκη λέει σε τρει εβδομάδε θα κάνουμε εκλογέ. Λοιπόν, σε τρει εβδομάδε. Ε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα, θα, πάμε εκεί. για ε, να καταλαγιάσει λίγο το πράγμα, ναι. να, να, μειωθεί το φύλλο σε λακικό ρεύμα, γιατί υπάρχει από κάτω μια. Κοίτα, ε, υπάρχει, ας πούμε, ένα για ξέρει, να είμαστε δίκαιοι με την πραγματικότητα, έτσι. Θέλω ναι. να πω ότι προφανώ ο Κασελάκη έκανε μια σειρά λάθη, λάθη που μπορεί κανείς να τα ε, ε, χρεώσει στην πολιτική του απειρία, ίσως στον χαρακτήρα του που είδαμε και αυτός να είναι α, αρκετά αψής, έτσι. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλές φορές λέμε ο Πολάκης είναι αψής και ο Κασελάκης... Ε, ο ίδιο είπε ότι. Όχι, εν, Κρήτη, Γιώργο. Εν θερμό. Γιώργο, μου. Ε, Όχι, δεν θέλω να σου πω κάτι, αλλά το στην Κρήτη. Έχει μια αυταρχικότητα. Να μην απαντήσω. Το έχουμε στην Κρήτη, γιατί πάνε με προβοκάρει. Αυτό που ήθελα να πω. Δεν μια αυταρχικότητα, έχει δίκιο αυτό. Αυτό που ήθελα να πω, επειδή και εγώ όταν κάναμε τη συνέντευξη είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο και όσο μπορούσα να τον ψυχολογήσω. Δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν σηκώνει γάντια. Αυτό που είδαμε τώρα να συμβαίνει. Δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι γλυκούλε και μαλακούλε, δεν είναι, ξέρω εγώ, α πούμε, μία μεταψύχο τη Λεωνίδα. Καθε άλλο. Μην τρελαθούμε. Καθε άλλο. Ε, 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 ήθελα απλώ να βάλω μία βάση σε αυτά που είπε για να είμαστε δίκαιοι με την πραγματικότητα. Σε πολλά από αυτά που αναφέρθηκε, όπω ναι. ο πόλεμο που δέχτηκε την πρώτη μέρα. ή ότι το κόμμα το συγκεκριμένο έχει μία λειτουργία που είναι μη παραγωγική. Το λέω εγώ τώρα ε, όσο πιο στρογγυλά μπορώ. Ο ίδιο μίλησε για καμαρίλε, για κομματίλε και γραφειοκρατίε. Ο πόλεμο, δε κύριε λοιπά. Γιώργο. Αυτοί που τον πολεμήσανε φύγανε, κάναν την Νέα Αριστερά. Οι υπόλοιποι που μείνανε, και ο Πολάκη, και ο Γιώργο Τσίπρα, και ο Παπά, και η Γεροβασίλη και όλοι μαζί του ήτανε. Μέχρι που άρχισε όλα αυτά να βγαίνει στα πρωινάδικα, να επιδεικνύει το σπίτι του, να ε, κάνει τι ε, ε, τις συνεντεύξεις για τα... το τι πιστεύει, δεν ξέρω τι, χωρίς να έχει καμία πολιτική λειτουργία. Όταν και αυτοί οι άνθρωποι είδαν και από είδαν, δηλαδή ο Πολάκης έχει ένα δίκιο. Μπορεί εγώ να μην συμφωνώ ή να είναι πολύ αψής όπως λέτε εσείς κλπ. Αλλά όταν του λέει κάνεις επίδειξη της προσωπικής σου ζωής, κάνεις επίδειξη του πλούτου σου, κάνεις επίδειξη των προσωπικών σου ε, προτιμήσεων, κάνεις, 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 κάνεις και δεν κάνεις πολιτική. Ναι. Είδατε να έχει κατατεθεί η πολιτική ε, 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 πρόταση ένα, ε, ένα, όλο αυτό το διάστημα ένα, και να λέει και στο τσίπρα: έχει μαύρα ταμεία. Θα σου πω κάτι χειρότερο. το ΝΑΤΟ είναι ιερή αμυντική συμφωνία, ότι το πατρί θρησκεία οικογένεια δεν είναι τη δεξιά, είναι και δικό μα. Θα σου πω κάτι. Έχει που, που, που κατά τη γνώμη μου είναι χειρότερο. Α, Ακόμα κι αν έκανε πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω για να είμαστε δίκαιοι, δεν ήταν σε αργία. Όχι βέβαια. Έκανε τη δουλειά τη όσο καλύτερα μπορούσε. Και αυτό ήταν που λέγανε και όλοι όταν ε, απομάκρυνε τον. Ε, το στο το, Φάμελο. Το, το Φάμελο είναι. από την Προεδρία. Εδώ συνέβη ότι ακόμα και όταν υπήρχε δουλειά πολιτική, όλο το άλλο που περιέγραψε καπέλωνε την πολιτική Α, δουλειά με είναι, αποτέλεσμα είναι. η κουβέντα να είναι, αυτό είναι όπως το... πέριξη του προσώπου ε, του Προέδρου του και Κασελά, όχι τη πολιτική. Αν μπούμε να κάνουμε ένα απολογισμό εμεί τώρα. Θα πούμε πολλά και αυτά τα οποία λέτε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή ένα αντίλογο πολύ πρόχειρο αν θέλετε θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν ένα άπειρο άνθρωπος περί της πολιτικής αλλά και περί της χώρας. Έτσι, πώ συμπεριφερόμαστε. Είμαι αρχηγό τη σωματική αντιπολίτευση. Μισό λεπτό, Νίκο. Σε παρακαλώ, δίκιο, σε έχει. παρακαλώ έχει δίκιο, να πω κάτι. Μισό λεπτό. Ναι, αρχηγός θα βγάλουμε χαζό στου 150.000 που βγάλαν έναν αρχηγό πριν Όσοι... ένα πόσο χρόνο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. 150.000 ψήφισαν. Όχι, 154.000. Όχι, Νίκο μου. 150.000 είναι το εκλογικό σώμα. Αυτό αποφάσισε με πλειοψηφία. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Οι δεν πια, μετράνε ήταν... και λένε «Α, κοίτα με αυτούς...» το... «Ο Πασόκ είχε 200 είναι η δημοκρατία 400». «Μισό λεπτό, Επίτρεψέ μου. Μισό λεπτό. Είναι σαν να λες τώρα γιατί δεν ήταν έτοιμος. Ε, δεν ήταν έτοιμος. Έκανε λάθη». Μισό λεπτό. Δηλαδή, όλοι όσοι ανέλαβαν, θυμάσαι πω πήγαν στην πολιτική. Δεν μπορεί να περιμένει. Με 20 χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένει την πολιτική. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί να περιμένει την πολιτική. Εντάξει. Κάνανε οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, κάνανε την επιλογή του. Σε αυτή τη διαδρομή ενό αρχηγού θα γίνουν λάθη, θα γίνουν υπερβολέ και αν γίνουν και μερία λάθη, θα τα πληρώσει. Το πάμε αυτό. Αλλά, εν πάση τόση, τώρα μην εμφανιζόμαστε σαν να είναι όλα τα λάθη του κυρίου Κασελάκη. Δηλαδή, ποιο αρχηγό εκλεγμένο δέχεται πρόταση μομφή στου τέσσερι μήνε. Γιατί στου τέσσερι μήνε δέχτηκε, έτσι, το Φεβρουάριο. Φεύγω όμω από Είμαστε εκεί. Στο Φεύγω από εκεί. Θε να Λίκω. σου πω τι έγινε στο Ξέρω τι έγινε και δεν. Ε, αλλά τότε... αυτή την ώρα δεν απασχολεί. Ε, δεν απασχολεί, δεν απασχολεί, δεν απασχολεί τον, κόσμο το όλο... και θα σου πω το εξή. Ε, θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Οι αποφάσει του Κασελάκη θα εξαρτηθούν από το χρόνο κατά τον οποίο θα γίνουν οι εκλογέ. Εδώ σα λοιπόν σα μεταφέρω το εξή. Οι 87 λένε κατά τεκμήριο οι περισσότεροι. Έτσι δεν καταλαβαίνετε ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν και πολλέ απόψει. Ούτε πολύ αργά, ούτε πολύ γρήγορα. Το πιθανότερο λοιπόν που σας λέω ότι θα γίνουν εκλογές είναι το Νοέμβριο. Αν όχι στις 3 που είναι η Πρωτοκυριακή, στις 10. Αν όχι στις 10 στις 24. Δεν φαίνεται να πάει πιο μακριά. Γιατί. Εκλογές. Γιατί το ακέφαλο... Εκλογές, εκλογές ή συνέδριο. Εκλογές. Γιατί εμένα μου λένε το Νοέμβριο εκλογές. το συνέδριο ναι. και εκλογές το Δεκέμβριο. Πρόσεξε. Γι' αυτό λέω... Γι' αυτό λέω κατά τεκμήριο οι περισσότεροι. Ναι, ναι έχει δίκιο, δίκιο. Γι' αυτό ναι, ναι. κρατάω κι εγώ. Δεν έχει Να Εμεί δεν είμαστε ναι. πολιτικοί, ναι, να πάρουμε ναι, απόφαση. Να, να ρωτήσω κάτι που οποία... προσπερνάει κατά κάποιο τρόπο, ναι. Γιάννη, το ημερολόγιο. Την, ε, στην προηγούμενη φάση, όταν και εξελίγει ο πρόεδρο, ναι. δεν προηγήθηκε μια διαδικασία ορθή όπου να γίνει αποτίμηση. Ρε, παιδιά, γιατί πήγαμε το 1936-18? Ναι. Εδώ. Ρε παιδιά, ναι. γιατί ως κυβέρνηση πήραμε 32 πολύ και ω αντιπολίτευση πήραμε 18, 17,8 17 όπως πήραμε. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη φάση και το θυμάμαι γιατί πολλά από τα στελέχη που ασκούσαν κριτική, δηλαδή εντάξει μερικοί ήταν πολύ επιθετικοί, ας πούμε το Χρήστοδος Σπίτσο τον έχω φιλοξενήσει και θα τον ξαναφιλοξενήσω προφανώς, έτσι, ήταν ένας πολύ επιθετικός στην κριτική του ε, ε, ε επιθετικό, στέλ... πολεμικό. έχει δίκιο. Και δεν, δεν πρέπει ναι. να, 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 φοβόμαστε τι λέξει. Ναι. Όμω, θέλω να πω ότι ακόμα και αυτοί που θα έλεγε ήταν εχθρικοί απέναντι στον πρόεδρο, κάποιε φορέ λέγανε σωστά πράγματα. Ναι, ναι Όπω ότι δεν μπορεί να βάλει το κάρο μπροστά από τα λόγο. Ναι. Και εδώ η ερώτηση είναι, θα πάνε σε εκλογέ χωρί να έχουν ξεκαθαρίσει από όλα αυτά που συνέβησαν τα πιο βασικά έστω και να πούν τι, τι διάολο κόμμα λοιπόν, θέλουν να ένωσε η ριζά. Να σου πω λοιπόν Σα γιατί. Να δηλαδή είναι από το ίδιο λάθο του Σεπτεμβρίου, λε του 23. Μισό λεπτό. Το λάθο yeah. καταρχά το περσινό το έκανε η ηγετική ομάδα μέρο τη οποία ήταν η Έφη Αχτσιόγλου, η 6 συν 6. Διότι θεώρησαν ότι από τη στιγμή που έχουμε βρει την αρχηγό, είχε Υπάρξει ήδη ο συνασπισμό στο Παρασκήνιο για την εκλογή. Το κερδίζουμε. Ναι, σαν κερδίζουμε. Το κερδίζουμε, δεν χρειάζεται το... να κουβεντιάζουμε. την αυτά που λέτε τώρα. Γιατί... Προ τη Μήνυ, το Σπίτι αντίθετος ήταν αντίθετο και ο Τεμπονέα. και πολλάκι. Πιο πολλάκι, πολλά ο Τεμπονέα θυμάμαι. Και άλλα στελέχη, Αυτό ο Κάρλο Μπορέη, και άλλα ότι... στελέχη. Υπάρχουν και κάποιοι στου οποίου καταλογίζει εχθρότητα και πολεμική, αλλά είναι και ένα παλιό σιλόγγαν ραδιοφωνικό που έλεγα. Ψάξε την αλήθεια στα λόγια του εχθρού σου. Ψάξε, ναι. Ακόμα και αν υπάρχει. Άκουσε τον. Αυτό, άκουσε ε, τον. Ωραίο αυτό. Όχι, Όχι αλήθεια ωραίο, ωραίο. το πιστεύω. Λοιπόν, Όπω αυτό που λέω να, πούμε, να μένουμε να σωστή να πούμε. πλευρά τη δημοσιογραφία, μερικά πράγματα να, να τα απλουστεύουμε. Λοιπόν. Αν ο άλλο είναι εχθρό σου, ενώ είναι σύντροφό σου, στο ίδιο κόμμα είσαστε. Άκουσε τον. Λοιπόν, λοιπόν, άκουσε τον. Αλλά είναι χωρί να ξέρουν τι πολιτικέ θέσει έχει ο καθένα. Δεν το θυμάσαι. Το, το περσινό... Ο Δέτσα Καλότο έλεγε ότι αν του λείπουν δύο ψήφοι για. Να έχει του 30, θα τι βάλω εγώ. Ναι, αλλά δε, μην τα ρίξουμε πάλι στον Κασελάκη, παιδιά. Τώρα τότε Πάμε έγινε μια διαδικασία από την προηγούμενη κατάσταση, αμέσω δηλαδή μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, το χειρίστηκαν με αυτό το λάθο, του προέκυψε Κασελάκι. Έβαλε και το πρόσωπο στη μέση. Μισό λεπτό. Είπε Τσίπρα. <laughs> λοιπόν, ο Τσίπρα δεν θα πάνε κάνει πάνε. τίποτα, γιατί χθε κυκλοφόρησε πάνε. κάτι ότι θα κάνει παρέμβαση στην Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν λέω αυτό. Το λέω γιατί δεν κυκλοφόρησε ότι θα δοθεί και ναι. Δεν υπάρχουν ναι. τίποτα ε, από όλα αυτά. Ναι, προφανώ. Ναι, ναι, και εμεί, εγώ τέλο πάντων, ο Το Παρίσι. Ο Τσίπρα είναι από χθε Παρίσι. Που θεσμικά επικοινωνώ. Δεν, ναι. δεν που είναι θεσμικά ξεχάσ... επικοινωνώ. Θα σα Ποί... έλεγα, ξεχάστε το Τσίπρα. Ούτε συνέντευξη, ναι. ούτε δήλωση, λοιπόν, ούτε παρέμβαση. Ναι. Ό,τι αφορά τον Τσίπρα, μέχρι να εκλεγεί και νέα ηγεσία, ξεχάστε τον. Σα το λέω. Με τα λόγου γνώσεως. Συμφωνούμε για, το θέμα Τσίπρα. Να σας πω λοιπόν το εξή τώρα. Θα γίνει κουβέντα αρχής γενομένης από αύριο στην Πολιτική Γραμματεία, mm -hmm. τι είδου θα είναι αυτό το συνέδριο που θα μεσολαβήσει. Το, κατα... το καταστατικό λέει έκτακτο συνέδριο, για παράδειγμα. Αν το πάρουν τη μετρητή, έκτακτο σημαίνει εκλογή συνέδρων και κανονική διαδικασία. Πέρσι, σα θυμίζω, έγινε αυτό που λένε διαρκέ, mm -hmm. δηλαδή καμία κουβέντα μόνο για την έγκριση των υποψηφιωτήτων, Γιώργο. Ε, εδώ θα γίνει μια κουβέντα, λοιπόν, εάν θα προηγηθεί μία συζήτηση να παρουσιαστούν και τα πολιτικά σχέδια αναλυτικά, να γίνουν όλες οι πολιτικές αναλύσεις, για να ξέρουν πού πάνε. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία όλη αυτή η διαδικασία. Εάν γίνει λοιπόν, να πάω και στο Διατάφτα να κάνω μία πρόβλεψη, εάν γίνει το Νοέμβριο, το πιθανότερο είναι ο κύριο Κασελάκης να μπει στον πειρασμό να κατέβει. Ναι. Αν, θα εκλεγούν νέοι σύνεδροι. Ε... Αυτό είναι με... το κρίσιμο. Ε, μα ε, σου είπα, θα γίνει κουμπέντα εάν θα είναι το ένα συνέδριο ή θα είναι το άλλο. Αν πάμε σε έκτακτο, όπω ορίζει το καταστατικό, πρέπει να εκλέξουν συνέδρου. Ακριβώ. Αν λοιπόν εκλέξουν συνέδρου, το κλίμα θα είναι αρνητικό για τον Κασελάκη. Το κλίμα είναι θετικό για τον Κασελάκη. Μην κάνει πάλι το μοιραίο λάθο. Δεν ξέρω ποιο το συμβουλεύουν. Αν πάει με του συνέδρου του Φεβρουαρίου, έχει μια αυξημένη δυνατότητα. Κείτε αν ξέρω. πάει όμω με έκτακτο συνέδριο. Με εκλογή νέων συνέδρων περιορίζονται οι δυνατότητέ του τη να πάνω, του μεταφέρεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι το, τα 40 λεπτά που είμαστε στον αέρα. Ε, Πετάσεις, ο, ο, όταν μπήκαμε στο στούντιο, δεν ξέραμε αν ο Κασελάκη θα βάλει υποψηφιότητα. Θα βάλει εγώ. Έχω να πω. Καλά τα λέω, Γιάννη. Και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει. δεν έχουμε ούτε τώρα. Και δεν έχουμε ούτε τώρα. Και, και δεν έχουμε εγώ... εκτιμήσει και ρεπορτάζ. Και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι ο ίδιο κρίνει ότι θέλει. Επίσης, όταν Αυτό έχεις... συμφωνώ, αλλά το να πω. Έχεις... Πρόβλεψη μπορώ να κάνω. Βεβαίως. Αλλά όταν έχεις απαξιώσει και το συγκεκριμένο ε, ε, κόμμα σε τέτοιο βαθμό και τους ανθρώπους του σε τέτοιο βαθμό, υπάρχει μια ερώτηση γιατί να θέλεις να προεδεύσεις ένα τέτοιο κόμμα. Για το οποίο, και επειδή θέλω να το ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, Θέλω να θυμίσω ότι υπήρχαν κάποιε κομβικέ στιγμέ. Αναφέραμε την αποπομπή του Φάμελου από την Προεδρία σαν μία από αυτέ. Όταν έχει μια τέτοια κατάσταση, δεν προτείνει και την αλλαγή του ονόματο. Ε, Άλλω. σε αυτά, αν κάποιο τα δει αλυσιδωτά, θα δει αυτό που είπα πριν από λίγο. Προφανώ και από την πρώτη μέρα αμφισβητήθηκε και βρέθηκε απέναντί του με μια πολεμική κτλ. κτλ. Όμω υπήρξαν και μια σειρά γεγονότα που το ένα δίπλα στο άλλο φτιάξαν μια αλυσίδα που αυτό το πώ το πες, γκρίζα ζώνη, κάπω έτσι. Στην η η άνθρωπ... μαύρα ταμεία τι τα ήθελε του Τσίπρα. Να, για ο, παράδειγμα. Που δεν το είπε ούτε ο Μητσοτάκης, ο βασικός π... αντίπαλος του Τσίπρα. Και με πήγες και στο τελευταίο που ήθελα να βάλω. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε απλώς, ας πούμε σε κόμματα εξουσίας, έχουμε δει πάρα πολλέ φορές τον νεοκληγή, τα πρόεδρο να διαγράφει τον προηγούμενο. Ωραία, ναι. Δεν βγαίνει όμω να πει ότι το κόμμα είναι έτσι και γιουβέτσι. Μίζε διαφθορά, ποτέ. ποτέ δεν. Αυτό δε, αν κάποιο δει τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν προκύπτει και από πουθενά. Θέλω να πω ότι. Τώρα, χωρί να, να... Χωρίς να θέλω δανει... να υπερβάλλω. Αν είχαμε σε αυτόν τον τόπο ευαίσθητου εισαγγελεί, όταν βγαίνει και λες, περί μαύρων, άσπρων, μαύρων σκέτων, ασπρόμαυρων και τα λοιπά και τα λοιπά, Έχει. λογικά, καλείσαι να πας να πεις. Παιδιά, το είπα για αυτό το λόγο. Ναι. Το είπα για εκείνο το λόγο. Έχω αυτή την ένδειξη. Ετούτη την απόδειξη. Αυτό, γιατί ε, κατά τη γνώμη μου, προκάλεσε και μια εργό. βαθιά αλλά ρήξη. Αυτή είναι, αυτή είναι η κοινή λογική. Ναι. Ε, φαίνεται ότι η κοινή λογική Γιώργο. στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ηγεσία του δεν υπήρχε. Ε, 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 για να μου πει και αυτό, για να φωνάξουμε την μόνο. Έλληνα, να πλώσουμε λίγο τα Θεσσαλονικιώτικα. Φαίνεται ότι ο κύριο Κασελάκη εκλέχτηκε στο λάθο κόμμα. Κάποιο λάθο εντό εισαγωγικών ε, έκαναν οι ψηφοφόροι και οι. Ε, τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ε, δεν ελήφθη υπόψη όλη η νομοκλατούρα του κόμματο, ότι δεν θα ανεχόταν κανέναν έξω από αυτήν για την ηγεσία και ο κύριο Κασελάκη δεν κατάφερε να δικαιώσει ε, 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 τις προσδοκίε που υπήρχαν στην... Και ε, ε, τώρα θα μειωθούν στην, και, υποψηφιότητα... και, οι, και οι κασελίστας θα μειωθούν. Ε, Όταν κάπου, έχεις ε, την έγκλη του αρχηγού... Ότι το νέο Έχει. και την αλλαγή. Ε, εδώ κάπου υπήρχε ένα σύμβατο πράγμα. Να πω μόνο ότι ναι. ε, ο κύριος Κασελάκης κοιτάζει και το ενδεχόμενο να κάνει και δικό του κόμμα. Ή για, για, την ακρίβεια χωρίς όχι. Χωρίς βουλευτές, κοιτάζει, αν κάνει βουλευτές, βουλευτές ναι. είπαμε τι κίνδυνο υπάρχει. Μη το θέμα είναι τίχο πρώτα να δούμε τι ε, θα αποφασίσει. Να κάνει κόμμα χωρί χωρίς συνοβουλευτική εκπροσώπηση. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν σκέψεις. Να κάνει ένα δικό του κόμμα. Χωρί την εκπροσώπηση. Αυτά είναι πολύ μεγάλα. πάει χωρί την λοιπόν, εκπροσώπηση. Τώρα να του δώσουμε θα το Είναι εμείς πολύ ευχάριστο αλλά... και το επισημαίνουν και οι τηλεθεατέ μα ότι ακούγονται όλε οι απόψει και συζητάμε τόσο ελεύθερα. Όμω, μη φτάνουμε να συζητάμε με βάση <χει> τα υποθετικά σενάρια όχι τη επόμενη μέρα, αλλά τη Πέμπτη ή τη Έβδομη σε κάτι τέτοιο. <χει> Αν θέλετε, δε, για να σα συντριγκάρω τώρα που έρχεται η Έλλη.